Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι προσδιορίζονται από το ήθος τους, τη δράση τους και το ταλέντο τους. Τα έχει όλα αυτά ο Αντώνης ο Χατζηγιάννης. Και θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος που θα είναι πιο ενδιαφέρον. Εμείς γενικότερα δεν κάνουμε αναφορές στη δράση, διότι είπαμε προσδιορίζεται ο καθένας ανάλογα με την γενικότερη συμπεριφορά του. Θέλουμε όμως σήμερα να αναφέρουμε την παρουσία ορισμένων που εκπροσωπούν συλλογικότητες. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος των Ευθερισίων Ζαβησιάνος, ο Γιάννης. Είναι ο κύριος Φλόρος, ο πρόεδρος των Ρουμελιωτών. Είναι βέβαια ο Γιάννης ο Κουσαΐτης, που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δράσης, εκπροσωπή της Θεσσαλούς. Είναι εδώ ο Άρης ο Παπαδοκοστόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος. Ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίνης πήρε τηλέφωνο, είναι ασθενής. Μας έστειλε τις ευχές του, το ίδιο και ο Σπύρος ο Παναγιώτου, Δημοτικός Σύμβουλος, που επίσης συνοδεύει συγγενή του στο νοσοκομείο. Είναι εδώ η Βλάχου Ιάννα, Διαμερισματική Σύμβουλος στο 5ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Και είναι και ο Τάξης Παπαζαφυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χωρίς Μεσάλλοντες. Επειδή δεν συνηθίζουμε να παίρνουμε συχνά το λόγο, θέλουμε από τώρα να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον εαυτό μας, δηλαδή τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δράσης, όπως ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πούμε την κουβέντα του απόψε. Οπωσδήποτε τη Δέσποινα, η οποία μέσα σε δύο μέρες, τρεις, έκανε σπουδαία δουλειά. Και οπωσδήποτε τη Μάχη που είναι δίπλα της, την Ελένη την Ηλία που λείπει. Τον Ηλία, τον Ανδρέοπλο, ο οποίος βοήθησε. Και γενικότερα στο πρακτικό μέρος τώρα. Και βέβαια και ο Μάνος έχει βοηθήσει, ο Βιγεράτος. Και γενικότερα σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μια και ο λόγος για την ΚΟΑΤ, να πούμε και πέντε πράγματα.